Βρισκόμαστε στην έκθεση Destroy Athens, την κεντρική καλλιτεχνική δράση της πρώτης Biennale της Αθήνας, η οποία φιλοξενείται στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Θα μιλήσουμε με δύο από τους συνεπιμελητές της έκθεσης, την Ξένια Καλπατσόγλου και τον Αυγουστίνο Ζενάκο. Η απόφαση της διοργάνωσης βγήκε από μια επιθυμία να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό στην Αθήνα, ο οποίος αφενός να μπορεί να στηρίξει παραγωγές, νέα έργα, αφετέρου να μπορεί να προάγει την επικοινωνία με το τι γίνεται γενικώς στο χώρο της τέχνης, στο διεθνή χώρο της τέχνης. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε να μεγαλώσει τόσο. Στην πορεία προέκυψε αυτό με την αυξανόμενη υποστήριξη των καλλιτεχνών. Και καταλήξαμε να επιμεληθούμε την πρώτη έκθεση της Biennale της Αθήνας. Φυσικά θα υπάρξει η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη και για πολλά, πολλά, πολλά χρόνια ακόμη, η οποία είναι η Destroy Athens. Η σκέψη ήταν καταρχήν η σύνδεση της Biennale με την πόλη. Δεν θελήσαμε όμως να δούμε την πόλη κυριολεκτικά, δεν θελήσαμε να γύρουμε κάποιο είδους μικροζητήματα σχετικά με τη ζωή στην Αθήνα. Θελήσαμε να δούμε την Αθήνα μεταφορικά και το πώς θα μπορούσαμε πάνω σε αυτή την πρώτη ιδέα να δομήσουμε μια πιο εσωτερική, μια πιο σκοτεινή ιστορία για την αναζήτηση του ποιοι είμαστε και τα αδιέξοδα που συναντούμε καθώς πορευόμαστε σε αυτή την αναζήτηση. Ναι, κάπως έτσι και η έκθεση είναι ίσως ένα, αυτό που λέμε πολλές φορές, επειδή την αντιμετωπίζουμε σαν αφήγημα, παύλα, ταινία, κάπως έτσι, ότι είναι ένα zoom in. Ξεκινάμε από πολύ γενικά πράγματα, πράγματα που μπορεί να αφορούν τον καθέναν μας ως άνθρωπο, όπως αντιλαμβάνει τον εαυτό του μέσα, ευρύτερα μέσα στο κοινωνικό σύνολο, και καταλήγουμε να γίνεται όλο και περισσότερο μια καταβήθηση σε προσωπικά θέματα και υπαρξιακά ζητήματα. Υπάρχουν ουσιαστικά δύο κατευθύνσεις. Μία η οποία θέλει τον επιμελητή κατά τα φαινόμενα αμέτωχο στην τελική μορφή της έκθεσης. Αυτό φυσικά ποτέ δεν είναι αλήθεια, γιατί κάνει χιλιάδες μικρά πράγματα. Η έκθεση όμως έχει μια εικόνα όπου το κάθε έργο έχει την αυτονομία του και ούτω καθεξής. Και υπάρχει και η κατεύθυνση στην οποία η ενορχίστρωση του επιμελητή είναι ορατή. Είναι προφανές ότι εμείς διαλέξαμε τη δεύτερη κατεύθυνση σε αυτή την έκθεση, με την μεγάλη εμπιστοσύνη βέβαια και ανοχή των καλλιτεχνών. Ξεκινήσαμε πράγματι με ορισμένες προθέσεις στη συγκρότηση αυτής της ιστορίας, αλλά λίγο κάτι που μας έλεγε κάποιος καλλιτέχνης, λίγο μια νέα ιδέα που βάζαμε εμείς, λίγο ο χώρος όπως σιγά σιγά διαμορφωνόταν, ξανά πίσω στον καλλιτέχνη, ξανά σε εμάς. Η ιστορία δηλαδή χτίστηκε μέσω της επαφής με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ήταν ποτέ μια αναζήτηση έργων που θα ήταν κατάλληλα για το κάθε κομμάτι αυτής της ιστορίας. Ανάλογα και με το πώς εξελισσόταν το δικό μας το σκεπτικό με το θέμα των αφηγήσεων και των έξι ενοτήτων, αντίστοιχα προσεγγίζαμε τους καλλιτέχνες έχοντας περίπου στο μυαλό μας σε ποια ενότητα θα θέλαμε να τους εντάξουμε. Και από εκεί ξεκινούσε ένας μεγάλος διάλογος. Καταρχήν, υπάρχει πολλής κόσμος. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε περάσει το φράγμα των πολύ εξοικειωμένων ανθρώπων με τη σύγχρονη τέχνη και πλέον η Biennale επικοινωνεί ως κάτι το οποίο πρέπει να το δεις, άσχετα αν κατά τα άλλα είσαι ένας θειασότης της σύγχρονης τέχνης ή όχι. Αυτό είναι μια επιτυχία, νομίζω, για την οποία είμαστε πολύ περήφανοι. Ακούσαμε κι άλλα. Δηλαδή, υπήρχαν, εγώ χωρίς να τους ξέρω, ας πούμε, πολλές φορές που κυκλοφορούμε γύρω-γύρω στον χώρο, έχω δει πολλοί νέους ανθρώπους στα 20 τους να μιλάνε στο κινητό τηλέφωνο και να λένε ναι, που είμαι, στον Destroy.
ξαφνικά το Destroy δεν είναι ούτε τον Γκάζι, ούτε Τεχνόπολη, ούτε Biennale, είναι το Destroy, ούτε καν το Destroy Athens, λες και είναι ένα καφέ ή ένας χώρος στην Άθρες. Έχει γίνει σαν σλόγκαν, σαν... Ναι, αυτό είναι ευχάριστο. Και αυτό εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ. Αν αυτοπροσδιοριστώ μέσω των μηνυμάτων που κατά κόρον λαμβάνω στο inbox μου, είμαι ένας παχύσαρκος καταθλιπτικός με μικρό πέος, ο οποίος εξυπηρεματώνει πάρα πολύ γρήγορα. Κι εγώ δεν είμαι φίλη του κυρίου που μίλησε προηγουμένως.